Με το μάθημα των αρχαίων ελληνικών και των μαθηματικών συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Εύκολα σε γενικές γραμμές για όσους είχαν διαβάσει, χαρακτήρισαν τα σημερινά θέματα των αρχαίων μαθητές γενικών λυκείων για τον προσανατολισμό των ανθρωπιστικών σπουδών. Ιδιαίτερα στο αδίδακτο κείμενο θα έπρεπε βεβαίως να προσέξουν, γιατί ήταν φιλοσοφική έννοια. Είχαμε απόσπασμα από τον Αριστοτέλη, από τη ρητορική του, και η μετάφραση απαιτούσε ιδιαίτερη δυσκολία. Είχε δύσκολα σημεία. Στο διδαγμένο κείμενο ήταν πιο βατό. Σήμερα δώσαμε αρχαία. Ήταν, πιστεύω, πιο εύκολα θέματα από ό,τι θα περιμένανε περισσότεροι. Περιμέναμε πιο δύσκολες καταστάσεις, έτσι μεγάλες μεταφράσεις. Μπήκε εύκολο, ωραίο κείμενο. Πιστεύω ότι θα ανεβούν όμως οι βάσεις με αυτόν τον τρόπο, οπότε δεν ξέρω αν είναι καλό. Τι ήταν αυτό που σας δυσκόλεψε περισσότερο? Το άγνωστο, λίγο. Είχε κάποια σημεία, δεν ήταν όλο δύσκολο. Πιστεύω ότι ήταν η χρονιά που μπήκαν τα πιο εύκολα γενικά θέματα της δεκαετίας. Ήταν πάρα πολύ εύκολα. Ποια σχολή είναι ο στόχος? Ήταν η πυροσβεστική, αλλά λόγω του ύψους δεν τα καταφέραμε και πάμε διοίκηση επιχειρήσεων με εξειδίκευση στα τουριστικά. Δεν είχε κάποιον ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας. Κάποιος που είχε διαβάσει μπορούσε να γράψει πάρα πολύ ψηλά. Ειδικά και στο άγνωστο, δεν ζητούσε κάτι δύσκολο. Ήταν βατά τα θέματα. Ήταν πολύ εύκολο, γράψαμε αρκετά καλά. Ελπίζω να έχουν γράψει και οι υπόλοιποι τόσο. Πρέπει να έχεις απλά πρόγραμμα. Όταν διαβάζεις, συγκεντρωμένο στα διαβάσματά σου. Αυτό μετά μπορείς να γράψεις αρκετά ψηλά. Δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο, ότι το έχουν μεγαλοποιήσει πάρα πολύ. Δεν είναι τόσο πολύ. Κοίτα, άγχος, όλοι έχουμε άγχος. Δηλαδή και εγώ είχα αγχωθεί πάρα πολύ στην αρχή, αλλά εντάξει, το ξεπερνά σιγά σιγά. Στην ομάδα προσανατολισμού των θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας αλλά και της πληροφορικής, οι μαθητές που έδωσαν εξετάσεις στα μαθηματικά χαρακτήρισαν επίσης βατά τα θέματα πλην των δύο τελευταίων θεμάτων. Τα πρώτα δύο θέματα ήταν αναμενόμενα και η ροή της επίλυσής τους δεν παρουσίαζε ιδιαίτερη δυσκολία για κάποιον καλά προετοιμασμένο υποψήφιο, σε αντίθεση με το θέμα 3 και το θέμα 4, τα οποία απαιτούσαν ένα υψηλό αλγεβρικό αλλά και για πρώτη φορά γεωμετρικό υπόβαθρο πρώτης και δευτέρας λυκείου στους μαθητές, από τους μαθητές, το οποίο ανέβασε αρκετά τον πύχη δυσκολίας, ειδικά για παιδιά που είχαν διαβάσει μόνο φέτος, δηλαδή μόνο στην τρίτη λυκείου. Παγίδες ιδιαίτερες δεν υπήρχαν, μόνο στο τέταρτο θέμα ένα ή δύο ερωτήματα. Τα οποία ήταν σχετικά με τι? Ήταν το δεύτερο και το τρίτο ερώτημα συγκεκριμένα, πιο πολύ, τουλάχιστον για μένα. Μπορώ να πω αρκετά καλά, για μένα τουλάχιστον. Γενικά, εντάξει, ανάλογα το διάβασμα του καθενός ήταν τα θέματα. Δηλαδή κάποιος που είχε διαβάσει πολύ μπορούσε να γράψει και 20. Κάποιος που είχε διαβάσει λίγο ούτε 15. Τι σχολή έχεις βάλει στο? Πανεπιστήμιο Ηρακλείου στη πληροφορική. Για αυτούς που είχαν διαβάσει μπορώ να πω ότι με ευκολία μπορούσαν να λύσουν τα δύο θέματα, δηλαδή τα λύνανε πολύ εύκολα. Ήταν βατά. Ήταν πολύ βατά. Μετά τα υπόλοιπα θέλανε κάποια προσοχή. Και ουσιαστικά έπρεπε να είχαν εξασχηθεί. Τι σχολές έχεις βάλει? Εγώ πιο πολύ για ΤΕΗ ήθελα τα μηχανολόγων οχημάτων ή μηχανολόγων μηχανικών, οπότε εντάξει. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας επέλεξε στα μαθηματικά πιο εύκολα προσεγγίσιμα θέματα από τα περσινά, ενώ στα αρχαία τα θέματα ήταν μέσα στην ύλη στον ίδιο βαθμό δυσκολίας με τα αντίστοιχα περσινά.